εκείνο που επιβάλλεται μπροστά στις κρίσιμες εξελίξεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι να ενώσουμε δυνάμεις. Απευθύνοντας κάλεσμα εθνικής ενότητας, ο Νίκος Αναστασιάδης διαμηνεί πως στόχος δεν είναι άλλος από την μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα ευρωπαϊκό και λειτουργικό κράτος. Το οποίο να διασφαλίζει ανθρώπινα δικαιώματα, να διασφαλίζει τις προϋποθέσεις ειρηνικής συνύπαρξης και όχι τη μετατροπή του σε προτεκτοράτο της οποιασδήποτε τρίτης δύναμης. 28 και απόψε για την τριμερή του Βερολίνου, η Λευκοσία εμφανίζεται πανέτοιμη για κατάληξη στους όρους αναφοράς που θα ανοίξουν τον δρόμο για πενταμερή και απ' εκεί επιστροφή σε συνομιλίες. Ρίχνοντας τα καρφιά του στην Άγκυρα για τις προϋποθέσεις εμπόδια που θέτει για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ο πρόεδρος στρέφει το βλέμμα στα Ηνωμένα Έθνη. Επιτέλους, κάποια στιγμή, να γίνουν ιδέουσες παραστάσεις, να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε επιτέλους κάποιοι να προσγειωθούν. Στα κατεχόμενα, το pressing της ψευδοκυβέρνησης στον Αρκιτζή ολοένα και εντείνεται. Από τη μία, ο Τατάρ διαφωνεί με τον ναι του τουρκοκύπριου ηγέτη στο ραντεβού του Βερολίνου. Ο Αρκιτζή έχασε την εμπιστοσύνη του λαού. Τον καλούμε να μην παραστεί στις διαπραγματεύσεις, καθώς δεν εκπροσωπεί τη βούληση των Τουρκοκυπρίων. Από την άλλη, ο Ζερσάη χαρακτηρίζει αδύνατη τη συνομολόγηση των όρων αναφοράς, φορτώνοντας την ευθύνη στην έλλειψη κοινού οράματος. Αυτό που ονομάζουμε ομοσπονδιακός συνεταιρισμός απαιτεί κοινή διαχείριση και διαμοιρασμό του πλούτου, αλλά η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν είναι έτοιμη να τα μοιραστεί, δεν είναι πρόθυμη. Στην Αθήνα για την 4η Ευρωαραβική Σύνοδο αναχωρεί ο Νίκος Αναστασιάδης, εκεί όπου μεταξύ άλλων θα έχει την ευκαιρία συντονισμού με την ελληνική πολιτική ηγεσία για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Το πρωί της 4ης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ανέβει τα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου, όπου θα δει τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη, ενώ ακολούθως θα συναντήσει τον Έλληνα ομολογό του Προκόπη Παυλόπουλο, καθώς και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.